Αγωνία στη Θεσσαλονίκη που είναι στο μικροσκόπιο των ειδικών για την ανάγκη λήψης σε εκτεθών μέτρων. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας επισκέπτεται από το πρωί μονάδες υγείας και νοσοκομεία, αλλά και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση. Συναγερμός έχει σημάνει και από τα νέα ευρήματα του Απιθύτα για τα λίμματα, όπου παρατηρείται διπλασιασμό στο υγειικό φορτίο, αποκαλύπτοντας πως η Θεσσαλονίκη ξαναγυρίζει στα επίπεδα του Οκτωβρίου. Η 9η Φεβρουαρίου, δηλαδή η Τρίτη, γιατί χθες τελειώσαμε, είναι ίδια με την Κυριακή, με την 7η. Δηλαδή βρισκόμαστε στα υψηλά επίπεδα, στα σημαντικά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που βρισκόμασταν. Και αν κάνουμε μία αντιπαραβολή, είμαστε στην 21η Οκτωβρίου. Την ανησυχία του δεν κρύβει και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το κακό παραμονεύει και δεν θέλει και πολύ. 3-4 μέρες να εκτεθούμε, 3-4 μέρες να γίνει κάποιο λάθος. Πολύ πιθανό να επιστρέψουμε πάλι σε αυτές τις άσχημες εικόνες της μονάδας εντατικής θεραπείας. Οι υγειονομικοί επίσης θεωρούν πως τα μέτρα είναι μονόδρομος για να μην ξαναγυρίσει ο Φιάλτης που έζησε η πόλη το Μαύρο Νοέμβριο. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στο δεύτερο κύμα. Αλλά είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν την έναρξη του δεύτερου κύματος. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρξει τρίτο κύμα, γιατί δυστυχώς θα είναι οι συνέπειες πολύ μεγάλες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από τις 18 κλίνες COVID και ΝΕΣ, είναι οι δύο. Και οι εντατικολόγοι προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σενάριο με αυτό του Νοεμβρίου. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, αφού έχει 9 και 1 κλίνες στις 18. Στο νοσοκομείο Αχέπα, που ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί την εφημερία, καταγράφεται μια περιορισμένη αύξηση των εισαγωγών και οι γιατροί ανησυχούν. Μετά και τη χθεσινή εφημερία, τα δεδομένα δείχνουν μια μικρή ανωδική πορεία και στο δικό μας νοσοκομείο. Ανησυχούμε όλοι με όλα αυτά τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί ως δεδομένα. Την αύξηση δηλαδή των ποσοστών στα λίμματα, άρα την ανωδική πορεία όπως σημειώθηκε και στην Αθήνα, λογικά θα την περιμένουμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Όμως ο μεγάλος φόβος είναι ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί πολύ γρήγορα, όπως είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο. Η κατάσταση της χώρας είναι δηλωτική, νομίζω, και περιμένουμε να επιδεινωθεί. Πάντως η ανησυχία εντείνεται και από τα μεταλλαγμένα κρούσματα. Πράγματι υπάρχει μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τις μεταλλάξεις που έχουν ανιχνευθεί και στην περιοχή μας. Πρόκειται για στελέχη τα οποία μεταδίδονται πολύ πιο εύκολα. Οι γιατροί που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή με την εικόνα κλινικών και μεθ COVID σήμερα, σε ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα πανδημίας, τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δεν θα αντέξουν.